Στέλνουμε και σήμερα την ταξική μας αλληλεγγύη στη βουτυγμένη στο αίμα Παλαιστίνη. Εκεί που το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ έχω τόσο πλάι του την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ σκοτώνει παιδιά και ανάρχους για να επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα στην περιοχή. Πάνω στα σώματα αυτών πέσανε το παιχνίδι των συμφερόντων και η ελληνική κυβέρνηση ακόμα μια φορά είναι με το δολοφόνο και όχι με το θύμα. Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τη φωνή εκατομμυρίων εργατών από όλο τον κόσμο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, να σταματήσουν τώρα οι βομβαρδισμοί. Καμιά στήριξη από την κυβέρνηση στους δολοφόνους του Ισραήλ και είπα. Συνάδελφοι, ο Υπουργός Σύρυμας της Εργοδοσίας των Βιομηχάνων και των Μονοπωλιακών Ομήλων, ο Κατσιδάκης, την περασμένη Τετάρτη εξέδωσε και επίσημα πολεμικό ανακοινωθέν για να αρπάξει για κάτι των αφεντικών όποιο δικαίωμα είχαν να αφήσει όποιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και η μόνη απάντηση σε πολεμικά ανακοινωθέντα είναι πόλεμος. Αυτό διαμηνύουμε από το περασμένο φθινόπωρο ακόμα εκατοντάδες σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και στη μάχη αυτή όλα και πληθαίνουν. Όλα και περισσότερα συνδικάτα ενώνουν τη φωνή τους με τη δική μας φωνή. Φουτώνει το ποτάμι που φωτάζει. Να ξυλωθεί εδώ και τώρα όλα τα δεκαετικό προστάσιο. Κάτω τα ξερά σας από το οκτάο. Δώσω με τις πρώτες απαντήσεις μας με τις πετυχημένες απεργίες τον Νοέμβρη και τις 6 του Μάη. Οι επόμενες να ξέρουν κυβέρνηση και εργοδοσία πως θα είναι ακόμα πιο υγιές. Το έκτρομο που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση είναι ακόμα χειρότερο από τις διαρροές που ακούγονται το προηγούμενο διάστημα. Η ουσία που βρίσκεται στο να γίνουμε ομιλούνται εργαλεία. Έτοιμα για δουλειά κάθε μέρα, όλη μέρα, με ακόμα μικρότερους μισθούς, χωρίς κανένα δικαίωμα στους χώρους δουλειάς. Μια γενιά εργαζόμενων που κυριολεκτικά τα πεθαίνουν στους χώρους διαλυμένα από την ατελείωτη υπερεντατικομοιημένη εργασία. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκεται όποιος σταθερός εργάσιμος χρόνος είχε απομείνει στους χώρους δουλειάς. Με τον εργαζόμενο ελεύθερο να συμφωνεί δηλαδή να απειλείται από τον εργοδότη και να δουλεύει δύο επιπλέον μέρες την ημέρα, τις οποίες όχι μόνο δεν θα πληρώνεται σε υπερορίες, αλλά θα παίρνει από την παροχή ρεπό ή άδεια όταν δουλέψει την επιχείρηση. Κανονικό πάρτι σε δεκάδες κράτους, όπως τους συναδέλφους μας στον τουρισμό που θα περνάνε τη σεζόν κυριολεκτικά μήνες στο πόδι και τα ρεπά θα περιμένουν απολυμμένοι. Αλλά και οι τετράωροι, όπως οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα εμπορικά και στα σούπερ μάρκετ, που με τον νέο νόμο όχι μόνο θα δουλεύουν απλήρωτοι έξτρα ώρες, αλλά αυτές θα μπορούν να είναι και σπαστές. Όλη μέρα στον δρόμο για 300 ευρώ. Και μας κοροϊδεύουν σαν μούτρα πως ο νομοσχέδιο προστατεύει τον εργαζόμενο. Αλλά και οι υπερορίες αυξάνονται για όλους 150 και μάλιστα γίνονται ακόμα πιο φθηνές για το κεφάλαιο. Μειώνονται από 60 σε 40%. Έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι που λένε πως με τέτοια μέτρα έχει περισσότερο νόημα να αλλάξουν στο εργοστάσιο, να μην κάνουν τις ίδιες ώρες της εκκούρασης, θα πίνει νέο στο σπίτι. Και μια που πλέον θα δουλεύουμε τετραήμερα σύμφωνα με το Κατσιδάκι για να μαζεύουμε ιδέες και να βλέπουμε τα δικά μας την Παρασκευή, σηλώνεται πλήρως και η Κυριακή μετά το επόμενο της δεκάδες άλλους κράτους. Και επειδή έχουν γνώση οι φύλακες, όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, το αντεργατικό ξεσάλωμα έρχεται μαζί με το κτίριο μας τα συνδικάτα, στην οργανωμένη δράση και την όποια προστασία των εργαζόμενων. Οι επιθεωρήσεις εργασίας που μέχρι σήμερα διέτρεπαν 10 εργαζόμενους για να ελέγξουν όλες τις επιχειρήσεις από την υπαίτησή του ως και το μαντάρι, πλέον γίνονται ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή υπολογαθμίζονται ακόμα περισσότερο. Γίνονται διακοσμητικά στοιχεία πάνω στο τραπέζι με το φαλοκόπι των κερδών που στείλουν τα παράσιτα του κεφαλαίου και της κυβερνήσης τους. Δίνεται νέο χτύπημα στην απεργία με το ηλεκτρονικό μακάλωμα του συνδικάτου, με τη μείωση της όποιας προστασίας είχαν οι ηλεκτρονικοί συνδικαλιστές, που και αυτήν σήμερα του ελόγχατο προσπαθούσαν να την κάνουν οι όμοιοι όπως ο ελληνικός χρυσός, αλλά την επέβαλαν οι ίδιοι εργάτες. Επιβάλλει το 1 τρίτο των εργαζόμενων να δουλεύει ακόμα και σε καθεστώς κατολικής απεργίας.
Έτσι απεργία είναι τα τελευταία τύπου της ΕΣΕ. Δηλαδή απεργούμε παρανοητά, χωρίς απεργούς. Και αν απεργοί περιγνωρίζουν τον αγώνα τους, η εργοδοσία έχει δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον τους. Οι νόμοι της αναζητήσης του δικαιώματα και το κερασάκι στην τούρτα είναι οι αναστολές εργασίας που γνωρίσαμε στην πανδημία που μένουν με το όνομα μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών. Δηλαδή, να κάθεσαι και να μην πληρώνεσαι, θα αναθεωρείς εργαζόμενος. Και οι απολύσεις προστατεύονται όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά με την πλήρη απελευθέρωσή τους. Αφού εργοδότης δεν έχει καμία υποχρέωση να πάρει πίσω τον εργαζόμενο που απέντησε, ανεξάρτητα αν η απόλυση κριθεί παράνομη. Με λίγα λόγια, ένας απεργός, ένας εργαζόμενος που ζήτησε τα δεδομένα του, μια εργαζόμενη που κατήγγειλε τον εργοδότη της καμία και απολύθηκε, μια έγκυος γυναίκα, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να γυρίσουν και πάλι στην εργασία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη φιλοδοξία να μείνει στην ιστορία σαν η κυβέρνηση που ξύλωσε τα ιερά και τα όσια των εργαζόμενων. Κατακτήσεις 150 χρόνων. Δικαιώματα που είναι φορτισμένα με το αίμα χιλιάδων εργατών και μάλιστα βάζει το προκλητικό τίτλο δύναμη στον εργαζόμενο. Έχει μεγάλες πιθανότητες, αν και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ξεπερνούσαν μία την άλλη στο τμήμα των εργατικών δικαιωμάτων. Άλλωστε, όλο το αντεργατικό νομοθέτημα της σημερινής κυβέρνησης έρχεται να στηθεί πάνω στη δουλειά των προηγούμενων. Ακόμα και το ότι προχτές Παρασκευή οι εργοδότες μάθανε με υπουργική απόφαση πως οι δύο επόμενες Κυριακές είναι εργάσιμες, δηλαδή δουλειά ακόμα και σε 20 μέρες για κάποιους από εμάς, και αυτός τους νόμους που έπαιρναν τα μνημόνια και επέκτηνε ο ΣΥΡΙΖΑ πατέρα. Ιδιαίτερα η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοίμασε το έλαβος για τη σημερινή έλαβα. Ποιος ξεχνάει τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στους γιατρούς, τις 32 Κυριακές του εμπόριο που επεκτάθηκαν στην Μισή Ελλάδα, τους 10 εργατικούς νόμους. Όλοι μαζί, παλιές και νέες κυβερνήσεις, υλοποιούν την περίφημη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει δουλειά ως 13 ώρες την ημέρα, μέχρι τα 70 και πάλι, χωρίς δικαίωμα να κάνει σκιφ και με νεροκάματα πείνας. Αυτός είναι ο δρόμος της ανάπτυξής τους. Δρόμος δρομένος με σαγαπητεμένους εργαζόμενους. Με τη ζωή μας κάψιμο για τα κέρδη μια σκούφτα σκυφρίνα. Το ζήσαμε πριν την πανδημία. Το ζήσαμε και με τους χιλιάδες νεκρούς μας τα τελευταία δύο χρόνια που το διαλυμένο σύστημα υγείας δεν στηρίχθηκε με κανέναν τρόπο. Το ζήσαμε με το τρελό κορέα εκατομμυρίων που έστησαν οι έμποροι της υγείας ακόμη και με τα εμβόλια. Σήμερα μας ετοιμάζουν τον επόμενο γύρο. Και όλα αυτά σήμερα που υπάρχουν όλες τις δυνατότητες για να ζούμε πολύ καλύτερα. Με εξασφαλισμένη την υγεία μας, με νοσοκομεία με βάση τις εξελίξεις της εποχής, με τα εμβόλια να είναι ασφαλή και διαθέσιμα για όλους τους λαούς. Με μείωση του εργάσιμου χρόνου, με πολύ μεγαλύτερες απολαυές για τους εργαζόμενους, τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου. Με κόστος δουλειάς ασφαλής, και εμάς τους εργαζόμενους με πλήρη και ολοκληρωμένα δικαιώματα. Και όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή, πήγαν στο πλάι τους και τη θλιβερή ηγεσία του εργατικού κέντρου, που έχουν τόσο σχέση με τους εργάτες και τα συνδικάτα, όσο έχει και ο Κατσικάκης. Υπερασπίζονται το νομοσχέδιο, αφού λένε πως έχει και τα θετικά του. Δίνουν συγχωροκράτη στο Σύνδρομο των Καών. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για την οργάνωση των εργαζόμενων. Αντίθετα, ετοιμάζουμε για τη διαβούλευση με τον Υπουργείο, δηλαδή να συζητήσουμε για την κρεμάδα μας. Βάζουν μπροστά νομικούς και Ινστιτούτα όταν η συζήτηση γίνεται για την απελευθέρωση των απολύσεων και για τα δεκάωρα. Έδωσε χρόνο και δικαιολογίες στην κυβέρνηση για να προετοιμάσει την επίθεσή της. Συνάδελφοι, η απάντηση είναι μία. Απορρίπτεται το τερατούργημα, να αποσυρθεί. Απαιτούμε εδώ και τώρα. Όχι μόνο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης να μην περάσει στο κατόφλι της Βουλής, αλλά επίσης το σύλλογο του αντεργατικού νόμου το 2011
το οποίο καμιά κυβέρνηση δεν άγγιξε, αυτό ενσωμάτωνε τη διατέλεση του εργάσιμου χρόνου, δηλαδή το τσάκισμα του οκτάωρου, μέσα από τη θεσμοθέτηση της απείρωτης δουλειάς, που σήμερα γίνεται προσπάθεια να γεννηθεί με ατομική συμφωνία του εργαζόμενου. Το ψήλωμα του νόμου του 2017 για τη διατέλεση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών που καθιέρωσε την 12η εργασία. Η κατάρτιση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων. Η κατάρτιση του μη εργασιακού της κυβέρνησης που πέρασε μέσα στην πανδημία. Την επαναφορά του συλλογικών συμβάσεων, της εθνικής συλλογικής. Η κατάργηση των νόμων που διαδοτικά επέβαλαν δουλειά 32 Κυριακές στον χρόνο για τους εμποροϋπάλληλους και που σήμερα η κυβέρνηση γενικεύει για όλες τις Κυριακές σε δεκάδες ακόμα κράτη. Όλα τα παραπάνω εκπλουτίζουν την πρόταση νόμου την οποία είχαμε επεξεργαστεί 530 σωματεία που αφορούν στις συλλογικές συμβάσεις, μισθό, ωράριο, εργασιακές σχέσεις και που οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ απέριψαν. Όλο το προηγούμενο διάστημα τα σωματεία βρεθήκαμε σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Ήρθαμε σε επαφή με χιλιάδες εργαζόμενους. Πολλοί από αυτούς για πρώτη φορά ίσως είναι στα μπλοκ των σωματείων. Συμμετείχαν στην πρόσφατη απεργία. Παντού ακούγεται η φράση. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και η σημερινή μας συγκέντρωση αυτή την ερώτηση απαντάει. Οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, να μην νιώσει κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοσία και την κυβέρνηση. Μας τρέμουνε συνάδελφοι. Γι' αυτό και ρίχνουν λάσπη και ψέμουνε τις έξουλα στα συνδικάτα μας. Γι' αυτό και ψηφίζουν νόμους ενώπιον στις διαδηλώσεις, στα σωματεία, στην απεργία. Ξέρουμε πως το οργανωμένο εργατικό κίνημα, όπως και παλαιότερα, έτσι και σήμερα, μπορεί να κάνει κουρελόχατο τον νόμο των εργοδοτών. Άλλωστε το δίκαιο ενός νόμου δεν το καθορίζουν τα δικαστήρια, αλλά η εργατική τάξη, αυτοί που έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Και το αν θα εφαρμοστεί δεν το ορίζουν οι κυβερνήσεις, αλλά η θέληση και η αποφασιστικότητα των εκατομμυρίων εργαζόμενων της χώρας. Μας λένε πως αυτά τα πράγματα ισχύουν σε άλλες χώρες σε 10 χρόνια. Έτσι η δική μας χώρα δεν φτούρισαν ακριβώς εξαιτίας του οργανωμένου ταξικού εργατικού κινήματος. Και αυτό το κίνημα σήμερα θα πει μπροστά για να μην περάσει το τερατούργημα της κυβέρνησης, για να αξιωθούν και όλα τα υπόλοιπα. Ο φόβος το να ελπίζουμε σε σωτήρες στα ψέματα των κυβερνήσεων δεν βγάζει πουθενά. Το να περιμένουμε από τους εργοδότες να δείξουν κατανόηση, να είναι καλύτεροι από τους ανταγωνιστές τους, μας κατακώνει ακόμα περισσότερο. Αποδεικνύεται πως τίποτα από αυτά δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν μας σώζει, δεν μας επιτρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Αποδεικνύεται πως ο μόνος τρόπος που έχει αποτέλεσμα είναι εκείνος του αγώνα. Αγώνα που να οργανώνεται μέσα στον χώρο δουλειάς, να στοχεύει στον εργοδότη και το κράτος του, να προβάλλει τις πραγματικές ανάγκες των εργατών. Ο μόνος τρόπος είναι κάθε φορά που γίνεται ένας εργαζόμενος στην επίθεση της εργοδοσίας να στέκονται ένας πύρος στον πλάι του όλοι οι συνάδελφοί του. Σήμερα υπάρχει μαζεμένη πείρα σε κάθε χώρα από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Στον ελληνικό χρυσό που ακύρωσαν τις απολύσεις τους στην Καϊστό. Στη λέξη του Αριστοτελείου που επέβαλαν την επαναπρόσθεση του όλων των εργαζόμενων. Στα πράκτικερ που δεν επέτρεψαν να λειτουργήσουν τα καταστήματα πειραργίας. Σε δεκάδες μικρές και μεγάλες μάχες που μόνο μέσα στις γενικές μας συνερεύσεις τις συσχέσεις μας μαθαίνουμε και εκεί γεννούνται και οργανώνονται. Οι επόμενες μέρες να είναι ακόμα πιο δυναμικές. Να μην μείνει άνθρωπος που δεν θα μάθει για το πόλεμο των σωματείων ένα διαστοχήρισμα που θέλει η κυβέρνηση έναν αιώνα πίσω. Να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη απεργιακή μάχη με ακόμα περισσότερους απεργούς, με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν υπάρχουν άλλα τμήματα για εμάς, για όσους προβληματίζονται. Αλλά ακόμα και σήμερα φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα, το βήμα της οργάνωσης. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Σε αυτούς τους εργαζόμενους να πλώνουμε το χέρι, να φοβηθούν τη ζωή που μας ετοιμάζουν, να κάνουν την οργή τους δύναμη, να πληθούν τις γραμμές των σωματείων μας. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση και οι εργοδότες χτυπούν την εργατική τάξη στην καρδιά.
Η απάντηση που τους ετοιμάζουν οι εργάτες θα είναι κοχαντική. Καλή δύναμη.